Δουλεύουν 6 μήνες για να επιβιώσουν 12 και μάλιστα με ένα ταμείο ανεργίας που με τα βία καλύπτει ένα τρίμηνο. Δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε το Υπουργείο Εργασίας, η κυβέρνηση δεν έχει πάρει σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι εποχικοί εργαζόμενοι. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εάν δεν αλλάξει κάτι και αν δεν έρθουμε στα προμνημονίων και προ 2020 δεδομένα, εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί κάτι να βελτιώσει. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό βιώνουν τη σκληρή πραγματικότητα που παρά τα όσα διεκδικούν τα τελευταία χρόνια επιβάλλει να μπαίνουν στο ταμείο από το Νοέμβριο και η πληρωμή τους να φτάνει το πολύ μέχρι τον Ιανουάριο. μας είχα υποσχεθεί ο κύριος Γεωργιάδης όταν ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και μας είπε ότι αν πάρει η Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα θα το κοιτάξουμε διαφορετικά το θέμα. Την επενδυτική βαθμίδα από ό,τι ξέρουμε τι πήρε. Δυστυχώ όμως παίρνουμε την ίδια απάντηση, την ίδια αρνητική απάντηση που και τα προηγούμενα χρόνια. Με το επίδομα ανεργίας να τους αφήνει χωρίς εισόδημα τρει και πλέον μήνες, η πραγματικότητα για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και στην Κρήτη είναι σκληρή. Ειδικά για τις περιπτώσεις ανθρώπων με οικογένειες και παιδιά που αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες. Ήρθαν εδώ συνάδελφοί μας μια συγκεκριμένη κυρία χωρισμένη με τρία παιδιά και μου λέει πρόεδρε δεν αντέχουμε πώς θα τη βγάλουμε το επόμενο διάστημα με την ακρίβεια που επικρατεί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα γιατί ακούμε ότι θα κοπούν και οι επιδοτήσεις που παίρναμε και θα επανέλθει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι λοιπόν τραγική η κατάσταση. Από το Δεκέμβρη μέχρι τον Απρίλιο τα παιδιά του πόσα τους παίρνει γάλα, πόσα πληρώνει τη ΔΕΗ, πώς το ρεύμα, πόσα θα, θα, ψωνίζει να τρώνε στο σπίτι. Με τη συζήτηση για τις αλλαγές στο επίδομα ανεργίας να έρχονται για να συνδέσουν το ύψος του επιδόματος με το μισθό. Οι εργαζόμενοι του χώρου μιλούν μόνο για σενάρια τα οποία μέχρι σήμερα έμειναν μόνο στη θεωρία, όπως εξηγούν, αφού στην πράξη για μία ακόμη χρονιά χιλιάδες εργαζόμενοι θα πρέπει να αυτοσχεδιάσουν. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν την ώρα που μαζικά από το χώρο του τουρισμού, γι' αυτό το λόγο αποχωρούν νέοι κυρίω εργαζόμενοι. Όλοι λένε ότι ο νέο κόσμο φεύγει από τον ξενοδοχειακό κλάδο. Ερωτώ, γιατί να μην φύγει, Δεν κάνουν το παραμικρό για να βελτιωθεί η κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουν τον τουρισμό. Όχι βέβαια. Αυτό ήταν ένα κίνητο ώστε να τα, τα παιδιά που δουλεύουν, στο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό, να μην φεύγουν. Ο τουρισμό δεν είναι τα ντουβάρια των ξενοδοχείων, αλλά οι εργαζόμενοι. Πρέπει λοιπόν όλοι να πιέσουμε, ούτω ώστε να κάνουμε κίνητρα για να επανέλθουν οι εργαζόμενοι, και ένα από αυτά είναι η επιμήκυνση του, του Ταμείου Ενεργεία.